Δεν είναι καθόλου καλά τα νέα για την εξέλιξη τη πανδημία, καθώ σταθερά πάνω από του 400 παραμένει ο αριθμό των διασωλυνωμένων και το τελευταίο 24ωρο, όπω θα μα πει τώρα η Αδαμαντία Λιόλιο. Όπω ανακοίνωσε Γιάννη πριν από λίγο, Εωδή, αλματώδη αύξηση έχουμε στον αριθμό των διασωλυνωμένων, καθώ 421 συμπολίτε μα δίνουν μάχη διασωλυνωμένοι στι μονάδε συντατική θεραπεία τη χώρα. Ενώ 44 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από κορονοϊό. Ε, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 2.700 27 νέα κρούσματα. Βέβαια, λιγότερο είναι ο αριθμό των, των τεστ. Γιατί είναι μειωμένο ο αριθμό των τεστ. Επομένω, είναι μειωμένο και ο αριθμό των κρούσματων. Ακριβώ. Και όσον αφορά τώρα τη γεωγραφική κατανομή των κρούσματων, πρώτη ρεκόρ κρούσματων καταγράφεται στην Αττική με 537 νέα κρούσματα. Φυσικά, μεγάλη ανησυχία υπάρχει για την Θεσσαλονίκη που πλησιάζει την Αττική. Κατά 90 είναι λιγότερα τα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο 24 ώρο καταγράφηκαν 447 και ακολουθεί η Λάρισα με 226 νέα κρούσματα. Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα χάρτη τον οποίο έδωσε στο όπεν ο καθηγητή Τζανάκη, μιλώντα στην πρωινή μα εκπομπή με τη Φέη Μαυραγάνη και που δείχνει ο χάρτη αυτό την επιδημιολογική εικόνα ένα γεωγραφικό διαμέρισμα. Είναι αποκαλυπτικό ο χάρτη. Φαίνονται λοιπόν τα χρώματα αυτά που έχουμε συνηθίσει σε όλη την περίοδο τη πανδημία, που έχει διενεργήσει ο καθηγητή Τζανάκη ω επικεφαλή τη ομάδα του στο Πανεπιστήμιο τη Κρήτη, ο καθηγητή πνευμονολογία. Σε βαθύ κόκκινο, λοιπόν, κι αν βρίσκονται 21 περιοχέ τη χώρα. Επομένω, το Εθνικό Σύστημα Υγεία καταλαβαίνουμε ότι βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, κυρίως Και κυρίω από Βόρεια τη μέση Ελλάδα. και πάνω, από τη Θεσσαλία και την Μακεδονία και τη Θράκη, θα. Βόρεια Ελλάδα, λοιπόν, και λίγο κεντρική Ελλάδα. Βέβαια, κάποιες περιοχές βλέπουμε σε βαθύ κόκκινο ακόμη και στην Πελοπόννησο. Εδώ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, βέβαια, που αξίζει να αναφερθεί είναι η Άρτα, που είναι η μόνη περιοχή που είναι πράσινη, στο πράσινο χρώμα, τη αξίζει μάλλον τιμητικά ο τίτλο τη COVID-free περιοχή. Υπάρχουν και νησιά τα οποία είναι πράσινα, επομένω COVID-free. Βλέπω τη Λίμνο, βλέπω την Άξο, βλέπω τη Σάμο, αλλά σίγουρα από την υπηρετική Ελλάδα μόνο η Άρτα είναι έτσι. Μόνο η Άρτα και σε πορτοκάλι Άρα. βλέπουμε τις υπόλοιπες περιοχές Πελοποννήσου όπως και της Στερεάς Ελλάδος, Γιάννη. Επίση, θα πρέπει να τονίσουμε ότι από αύριο Δευτέρα εγκαινιάζεται η νέα πλατφόρμα, εντουπα.gov.gr, που αφορά του μαθητέ των σχολείων. Των δημόσιων σχολείων. Των δημόσιων και μόνο σχολείων. Σε αυτήν λοιπόν την πλατφόρμα θα πρέπει άπαξ οι μαθητέ και οι εκπαιδευτικοί να καταχωρήσουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους ή νόσησης του ή νόσηση για το τελευταίο εξάμηνο και δύο φορέ την εβδομάδα να μπαίνουν για Μάξι. να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test. Για τα ιδιωτικά σχολεία, να τονίσουμε ότι ισχύει το σύστημα που εφαρμοζόταν ω τώρα με την άλλη πλατφόρμα, self